Πάμε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε μέσω Skype με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΗ, τον κύριο Στράτη Μαθαίου. Τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Μαθαίου, καλησπέρα σας. Και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο Zoom. Φαίνεται ότι ο πόλεμος για την ΆΤΑ μόλις άρχισε, κύριε Μαθαίου. Πού θα πάνε τα πράγματα? Η νέα κυβέρνηση είναι ίσως μια από τις πιο καυτές πατάτες που θα πάρει στα χέρια της. Και έχουμε τις συνεχείς απορρίψεις από πλευράς σας και όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των προτάσεων των εργοδοτών για να υπάρξει ένας εξυγχρονισμός του θεσμού. Να το πάρουμε αλλιώς. Η ΆΤΑ είναι για το συνδικαλιστικό κίνημα ένα κορυφαίο ζήτημα. Η ΆΤΑ χτίστηκε με αγώνες, είναι εδώ και δεκαετίες. Και μπορώ να πω ότι συνέβαλε στην καλή συνεργασία που υπάρχει στην Κύπρο μεταξύ των συντεχνιών και των εργοδοτικών συνδέσμων και της κυβέρνησης στην τριμερή συνεργασία. Έτσι, σπάνια είχαμε απεργίες στην Κύπρο, γιατί ακριβώς μέσω της ΆΤΑ υπήρχε η αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας λόγω του πληθωρισμού. Επομένως, θεωρώ ότι είχε μια θετική συμβολή και στην οικονομία γενικότερα η ΆΤΑ. Είναι αλήθεια ότι σε αρκετές χώρες έχει καταργηθεί. Σε κάποιες υπάρχει, όπως υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάποιες χώρες που έχει καταργηθεί, είδαμε να γίνονται απεργίες και είδαμε συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις 15 και 20% σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είμαστε δογματικοί. Δεν σημαίνει ότι δεν συζητάμε οτιδήποτε. Τι είχαμε? Είμαστε στο 50% και είπαμε να υπάρξει μια στοιχειώδη βελτίωση. Δηλαδή από το 50 να πάμε στο 65, αλλά ακόμα και 60 μπορούσαμε να το συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε με ένα χρονοδιάγραμμα σταδιακής αποκατάστασης της ΆΤΑ. Αν στην πορεία στη συζήτηση υπήρχε κάτι άλλο, να το συζητήσουμε και αν βρίσκαμε λύση, βεβαίως να την εφαρμόσουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί στο και 5, γιατί δεν είμαστε ούτε καν στο παραπέντε. Είχε ήδη εκπνεύσει η συμφωνία και χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο από πλευράς εργοδοτών, γενικά και αόριστα να συζητήσουμε κάτι άλλο, να συνδέσουμε παραγωγικότητα, να συνδέσουμε αποδοτικότητα κλπ. Ανοιχτοί στο διάλογο είμαστε όταν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις. Αυτό το θέμα να συνδεθεί με την παραγωγικότητα έγινε το 97 χωρίς αποτέλεσμα. Επομένως, ασφαλώς δεν μπορούσαμε να πούμε ότι, ξέρετε, να μείνουμε όπως έχουμε και να συζητάμε και ακόμα 1-2 χρόνια πόσο καιρό θα πάρει να δούμε τι θα γίνει. Επομένως, θεωρώ ότι η πλευρά που τορπίλησε το θέμα είναι η εργοδοτική πλευρά. Εμείς με την τρίωρη στάση συνεργασίας που έγινε την περασμένη Πέμπτη δώσαμε έναν ισχυρό μήνυμα. Θεωρώ και το έχει, νομίζω, αντιληφθεί όλη η κοινωνία ότι το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ενωμένο και ο γιατρός και η καθαρίστρια και ο εργάτης και ο διευθυντής. Ήταν όλοι εκεί. Ήταν λαοθάλασσα και στείλαμε ισχυρό μήνυμα και στους τωρινούς κυβερνώντες και στους επόμενους ότι για μας η ΆΤΑ είναι πολύ σημαντικό θέμα για να το αφήσουμε να εκφυλιστεί. Άρα να περιμένουμε παρόμοιες ίσως κινητοποιήσεις και επινέας διακυβερνήσεως του τόπου αν δεν αλλάξει η στάση η εργοδοτική πλευρά, κύριε Μαθαίου? Να σας πω, γενικά θεωρώ ότι θα βρούμε λύση. Πιστεύω ότι θα επικρατήσουν δεύτερες σκέψεις στην εργοδοτική πλευρά και θα βρούμε λύσεις. Εάν δεν βρούμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή, οπότε θα προχωρήσουμε σε νέα μέτρα. Σήμερα το πρωί είχαμε οι τέσσερις οργανώσεις, η ΠΑΣΥΔΗ, η ΠΕΟ, η ΣΕΚ και η ΔΕΟΚ. Εμείς ως ΠΑΣΥΔΗ εκπροσωπούμε και τις άλλες οργανώσεις του κρατικού τομέα, την ΟΕΛΜΕΚ, την ΠΟΕΔ και την ΟΡΤΕΚ, τους συνδέσμους αστυνομίας και πυροσβεστικής, το στρατό. Και έγινε μια καταρχή ανταλλαγή απόψεων. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν θα γίνει κάτι τώρα την περίοδο των εκλογών. Θα υπάρχει μια πασιδικαλιστική μέσα μεταξύ της πρώτης και δεύτερης Κυριακής για να καθορίσουμε ακριβώς την πορεία μας παραπέρα. Πιστεύετε ότι έπρεπε να διαχειριστεί διαφορετικά το θέμα του Υπουργείου Εργασίας, κύριε Μαθαίου?
Ναι, θεωρώ ότι θα μπορούσε να δώσει. Όταν δώσαμε το ψήφισμα στον κύριο Κούσον την Πέμπτη, η θέση του κυρίου Κούσου ήταν ναι, πιστεύω ότι πρέπει η ΆΤΑ να παραμείνει και να γίνει σταδιακή αποκατάστασή της. Αυτή ήταν η θέση του κυρίου Κούσου. Πιστεύω ναι, ότι έπρεπε να πιέσει περισσότερο τους εργοδότες για να γίνει αποδεκτή μια σταδιακή αποκατάσταση με μια στοιχειώδη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Από το 50 να πάμε στο 65, μάλιστα, κάπου εκεί. Πείτε μου κάτι, αύριο, εξ όσων γνωρίζω, θα υπάρχει και συνάντηση για την πρόταση του ΟΚΙΠΗ για τη συνομολόγηση της συλλογικής σύμβασης με τους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν με προσωπικά συμβόλαια από το 2019 και μετά. Οι συντεχνίες εκ πρώτης όψεως φαίνεται από την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θέλουν καν να τη δουν στο τραπέζι της συζήτησης αυτή την πρόταση. Ναι, να σας πω, ΟΚΙΠΗ έγινε, εντάξει, έτσι κάπως βεβαιασμένα, έγινε ο οργανισμός ΟΚΙΠΗ για τη διαχείριση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ένας ημικρατικός οργανισμός. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους και ως κοινωνία και ως κράτος και ως συντεχνία να αποφασίσουμε. Είναι ημιδημόσιος οργανισμός? Αν είναι ημιδημόσιος οργανισμός, που είναι, και όταν, ας πούμε, όταν θα αγοράσουν ένα μηχάνημα, έναν αξονικό τομογράφο, έναν μαγνητικό τομογράφο ή οτιδήποτε, ακολουθούν τις διαδικασίες του δημοσίου, όπως γίνεται με όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς. Δηλαδή θα γίνουν προσφορές με βάση ό,τι γίνεται στο δημόσιο. Όταν συζητούμε για θέματα υπαλλήλων κλπ, εκεί λένε, μα ο ΟΚΙΠΗ είναι κάτι άλλο. Πρέπει να αποφασίσουμε τελικά τι είναι ο ΟΚΙΠΗ. Αν είναι ημιδημόσιος, δεν μπορούμε να κάνουμε έναν ημιδημόσιο οργανισμό να έχει διαφορετική μεταχείριση. Δηλαδή, σκεφτείτε, σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς να δίνεται η ΆΤΑ κανονικά, έστω όσο δίνεται το 50%, στον ΟΚΙΠΗ να μην δίδεται κάθε χρόνο, να δίδεται κάθε 3 χρόνια, ας πούμε. Γιατί είχαμε και τέτοιες προτάσεις. Στους άλλους ημικρατικούς οργανισμούς υπάρχουν οι κλίμακες του δημοσίου, οι αιτήσιες προς αυξήσεις. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε. Άρα μιλάτε για διακρίσεις, κύριε Μαθαίο, ότι υπάρχουν διακρίσεις. Υπάρχουν διακρίσεις, αλλά υπάρχει και επαγγελματική ανασφάλεια και φεύγει ο κόσμος. Κυρία Σελινόπουλε, φεύγει, δηλαδή βλέπουν τον ΟΚΙΠΗ σαν ένα διάμεσο σταθμό μέχρι να βρουν κάτι καλύτερο, γιατί υπάρχει επαγγελματική ανασφάλεια. από όλα τα επίπεδα υπάρχουν αποχωρήσεις. Μάλιστα. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, που είναι συνδεδεμένο με το πρώτο θέμα για την ΆΤΑ. Συμμερίζεστε τον φόβο των εργοδοτών ότι αν αποδοθεί η ΆΤΑ όπως θέλετε, ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν και ότι θα βρεθούν στο τέλος εργαζόμενοι στον δρόμο? Όχι, καθόλου δεν το συμμερίζουμε. Δηλαδή, σκεφτείτε, το 50% μπορούν να το δώσουν και δεν κλείνει η επιχείρηση και είναι όλα καλά, και στο 60, ας πούμε, ή στο 65 θα έκλειναν επιχειρήσεις. Κάποτε συζητούσαν, ήταν η μακαριστή Ζέτα Εμιλιανίδου, όταν γινόταν η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό, και συζητούσαν αν θα είναι 910, 930, και πάλι έμπαινε ο κίνδυνος ότι θα κλείσουν επιχειρήσεις αν πάμε, αντί 910 θα είναι 930. Ξέρω εγώ τώρα, η αριθμή μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, ή 930 ή 940. Οπότε είπε κάτι, και το θυμάμαι, εκεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, αν μια επιχείρηση δεν μπορεί να δώσει 940 ευρώ και κινδυνεύει να κλείσει, είναι καλύτερα να κλείσει από τώρα. Αυτή ήταν η θέση της και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Μάλιστα. Δεν θεωρώ ότι θα κλείναν επιχειρήσεις, είναι κινδυνολογία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαθαίου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.